Πρώτη συνταγή για σήμερα, το λαγωτό. Ουσιαστικά πρόκειται για ένα κοκκινιστό από την Αρκαδία που δένεται με έναν ιδιαίτερο τρόπο, όχι με αλεύρι. Έχει καρύδια, έχει σκόρδο, φτιάχνεται σε όλη την Ελλάδα με διαφορετικούς τρόπους. Αλλά σήμερα θα σας δείξω την πιο παραδοσιακή του εκδοχή. Πάμε να δούμε την κάρτα με τα υλικά. Για το λαγωτό θα χρειαστούμε 1 κιλό μοσχάρι ποντίκι, 3 με 4 κουταλιές της σούπας ελαιόλαδο, 600 γραμμάρια ντομάτες, 5 σκελίδες σκόρδο, 1 κουταλιά της σούπας πελτέ ντομάτας, 1 τέταρτο από 1 κουταλάκι του γλυκού κανέλα, 1 όγδοο από 1 κουταλάκι του γλυκού γαρίφαλο, 500 γραμμάρια νερό, αλάτι, πιπέρι, 100 γραμμάρια καρυδόψυχα και 2 με 3 κουταλιές της σούπας φρυγανιά τριμμένη. Για τις πατάτες θα χρειαστούμε 500 γραμμάρια πατάτες βρασμένες, αλάτι, πιπέρι, 2 με 3 κουταλιές της σούπας ελαιόλαδο και 1 κουταλιά της σούπας θυμάρι. Για το σερβίρισμα θα χρειαστούμε 1 κουταλιά της σούπας μαϊντανό, 20 γραμμάρια καρυδόψυχα, 1 κουταλιά της σούπας ελαιόλαδο και πιπέρι. Θα ξεκινήσουμε πρώτα με το ψυγείο μας γιατί θέλουμε το κρεατάκι μας. Όπως πάντα, το κρέας μας δεν το έχουμε κόψει, θα το κόψουμε τη στιγμή που θέλουμε να το μαγειρέψουμε. Οπότε ακουνίζουμε καλά το μαχαίρι μας, εδώ. Αυτό είναι αρκετό. Και δέστε τι ωραίο ποντίκι που έχω πάρει. Λοιπόν, βάζω την κατσαρολίτσα μου να ζεσταίνεται. Θέλω να είναι καυτή για να ρίξω το κρέας μου και να του δώσω ωραία κρούστα. Οπότε αυτό το αφήνω στην άκρη, θα το χρειαστώ σε λίγο, στη συνέχεια. Και θέλω να κόψετε σε μικρά κομμάτια το ποντίκι σας, εδώ. Είναι φανταστική συνταγή, να σας πω ότι έτυχε να τη δοκιμάσω στον τόπο που φτιάχνετε. Οπότε πρώτη φορά που δοκίμασα είπα, wow, τι φανταστική γεύση είναι αυτή. Δεν μπορούσα να καταλάβω ότι το καρύδι μέσα σε μία συνταγή κοκκινιστού θα δώσει τόσο υπέροχη γεύση και άρωμα. Εκεί πέρα που έχεις φάει ένα σωρό κοκκινιστά στη ζωή σου, γιατί πραγματικά έχουμε φάει πάρα πολλά κοκκινιστά, με γαρίφαλο, με κανέλα, με διάφορους τρόπους σερβιρίσματος, με ρύζι, με πουρέ, το ένα το άλλο το παράλληλο και λες ότι έχω φάει όλα τα κοκκινιστά που υπάρχουν, δεν υπάρχει περίπτωση να φάω κάτι ιδιαίτερο που να με κάνει να πιστεύω ότι είναι καινούριο. Τρως το λαγωτό και λες, wow, υπάρχει τελικά κοκκινιστό που διαφέρει από όλα τα υπόλοιπα και είναι τόσο μοναδικό που πραγματικά σε κάνει να ζητάς όλη την ώρα τη συνταγή γιατί θες να το φτιάξεις και να το ξαναφτιάξεις. Λοιπόν, καθώς τελειώνω το ποντίκι μου, ζεσταίνεται η κατσαρόλα μας δίπλα. Κόψω ωραία κομματάκια, εδώ. Και τι θέλουμε. Θέλουμε λίγο αλατοπίπερο. Και αλατάκι. Και φυσικά τι άλλο θέλουμε. Ελαιόλαδο. Σε αυτή τη συνταγή δεν θέλω να λυπηθείτε το ελαιόλαδο λίγο στην αρχή. Ενώ βάζουμε συνήθως 2-3 κουταλιές σούπας, θα βάλουμε λίγο παραπάνω. Γιατί είναι ένα λαδερό φαγητό. Δεν θα το παρακάνουμε, να το κάνουμε πάρα πολύ λαδερό. Αλλά θα βάλουμε λίγο λαδάκι. Ουσιαστικά κάνω λίγο μασάζ με αλάτι και πιπέρι και το λάδι μου θα το ρίξω κατευθείαν στην κατσαρολίτσα μου. Θα βάλω 4 κουταλιές σούπας. Εδώ. Αυτό που βλέπετε. Έβγαλα τον κλέφτη γιατί θα κάνω πολλή ώρα, καταλαβαίνετε. Λοιπόν, ρίχνω μέσα και ακούτε αυτό το μαγικό θόρυβο του σοταρίσματος. Ήδη ξέρουμε ότι το φαγητό μας θα γίνει πεντανοστιμό. Τώρα! Ήρθε η ώρα να τρίψουμε τις ντοματούλες μας. Ωραίες ντομάτες εδώ. Δεν θέλω τη φλούδα, οπότε κόβω στη μέση. Εδώ και εδώ. Εδώ και εδώ. Και εδώ και εδώ. Θα πάρω τον τρίφτη μου και θα τρίψω την ντοματούλα μου. Εδώ. Θέλουμε οι ντομάτες να είναι αρκετά όριμες. Σε περίπτωση που δεν βρείτε όριμες ντομάτες, πάρτε καλύτερα έτοιμη ντομάτα κονκασέ, εφόσον είναι άγουρες δεν θα βγει ωραίο το αποτέλεσμα. Γιατί η ντομάτα που την τρώνε σε όλο τον κόσμο όλο το χρόνο και είναι άγουρη, στην Ελλάδα ξέρουμε να την τρώμε πολύ καλά το καλοκαίρι. Όχι πως δεν τρώμε και το χειμώνα, απλά το καλοκαίρι έχει διαφορετική γεύση, διαφορετικό άρωμα. Όταν φας φρέσκια ντομάτα και έτσι ξεχυλίζει από άρωμα, πραγματικά κάθε φορά λες κοίταξε να δεις πόσο νόστιμα μπορεί να είναι τα λαχανικά. Άσχετα που η ντομάτα θεωρείται φρούτο, το ξέρετε. Τέλεια. Οι ματούλες μου τελείωσαν. Πάνε στην άκρη. Καθαρίζω λίγο εδώ για να είμαι καθαρός. Και πάμε στο κρεατάκι μας να δούμε τι γίνεται. Πάω σε real time για να δείτε ότι δεν χρειάζεται πάρα πολύ προετοιμασία. Κοιτάξτε το ωραίο χρώμα που πήρε.
γυρίζω το κρέας μου. Βέβαια, άμα θέλετε να βάλετε κάποιο άλλο κομμάτι κρέατος, μπορείτε. Να σας πω ότι εγώ τύπου λαγωτό το έχω δοκιμάσει και με μάγουλα και είναι καταπληκτικό, με καρύδι στο τέλος και όλα τα υπόλοιπα. Επειδή το μάγουλο έχει αρκετή ζελατίνη, βγήκε έτσι πιο πλούσια η σάλτσα και γενικά μπορούμε να πειραματιστούμε. Αλλά σε καμία περίπτωση δεν θέλουμε να βάλουμε κρέατα που είναι στεγνά τελείως. Δηλαδή ελιά, το κοιλότο, δεν θα πήγαιναν πολύ σε αυτή τη συνταγή, δεν τα θέλουμε. Σε άλλες συνταγές όμως θα πήγαιναν. Και σκόρδο. 1, 2, 3, 4, 5 σκελίδες σκόρδο. Σας φαίνεται πολύ? Όχι. Όχι, λέει ο φίλος μας ο Διονύσης, αλλά είμαι σίγουρος ότι εσάς θα σας φαίνεται πολύ. Δεν είναι πολύ. Η συνταγή γίνεται με σκόρδο. Επειδή το σκόρδο θα το ψήσουμε αρκετή ώρα, στο τέλος δεν θα έχει έντονη γεύση σκόρδου, καμία σχέση, αλλά θα έχει μια ωραία γλυκιά επίγευση. Θα καταλάβουμε ότι έχουμε βάλει σκόρδο στο φαγητό και αυτό είναι πολύ σημαντικό να το κάνετε. Γιατί ουσιαστικά το καρύδι μαζί με το σκόρδο και τη φρυγανιά που θα ρίξουμε στο τέλος για να δέσει το φαγητό μας, σας είπα το μυστικό, θα μας δώσει έτσι μια εντύπωση ότι το φαγητό μας το σερβίρουμε μια πολύ ελαφριά σκορδαλιά. Και μας αρέσει. Αυτό είναι το μυστικό με το φαγητό. Λοιπόν, ρίχνουμε το σκόρδο εδώ. Μη σας φαίνεται πολύ, σας είπα δεν είναι πολύ. Παναγία μου. Το λατρεύω αυτό το φαγητό. Λοιπόν, θα ρίξω μία κουταλιά της σούπας πελτέ ντομάτας. Εδώ. Θέλουμε πελτέ για να δώσει σώμα στην ντομάτα μας. Η ντομάτα μας δεν έχει σώμα, είναι νερό, τη βλέπετε. Με τον πελτέ θα πάρει σώμα. Φετάρουμε καλά. Να μαγειρευτεί καλά ο πελτές. Και σβήνουμε με ντομάτα. Αυτό. Λοιπόν, κανέλα και γαρίφαλο. Το νεράκι μας. Λίγο ακόμα αλατάκι και πιπεράκι. Και έχουμε ρίξει αρκετή ποσότητα από ζουμιά μέσα. Την ντομάτα μας, το νεράκι μας και όλα τα υπόλοιπα. Και ήδη βλέπετε ότι άρχισε να βράζει το φαγητό μου. Και χαμηλώνουμε την κατσαρόλα μας. Κλείνουμε με καπάκι και σιγοβράζουμε για μία ωρίτσα με μία μισή. Ανάλογα με το κρέας μας. Υπάρχει περίπτωση να πάρει και λίγο παραπάνω. Οπότε, βλέποντας και κάνοντας, θέλουμε να μαλακώσει το κρέας και μόλις είναι έτοιμο το κρέας, θα συνεχίσουμε για να τελειώσουμε τη συνταγή μας. Τα καρύδια τα αποκαλούν και τροφή του εγκεφάλου, επειδή περιέχουν ωμέγα-3 λιπαρά οξέα, τα οποία φαίνεται ότι βελτιώνουν τη λειτουργία του εγκεφάλου, τη συγκέντρωση και τη μνήμη. Τα καρύδια όμως μοιάζουν και με το σχήμα που έχει ο ανθρώπινος εγκέφαλος. Δίνουν ενέργεια, φαίνεται να αποτελούν ασπίδα κατά του διαβήτη και θωρακίζουν την υγεία της καρδιάς. Και το φαγητό μας είναι έτοιμο. Μυρίζει η κανέλα. Και ήρθε η ώρα να το ολοκληρώσουμε. Για να ολοκληρώσουμε αυτό το φαγητό, χρειαζόμαστε ένα τηγανάκι. Εδώ. Πάνω στη φωτιά. Και όπως σας υποσχέθηκα, το φαγητό μας έχει καρύδι. Οπότε ρίχνουμε το καρύδι στο τηγάνι. Και θέλουμε να σοτάρουμε καλά τα καρύδια μας. Όση ώρα σοτάρουμε τα καρύδια, πάμε να ετοιμάσουμε λίγο πουρέ πατάτας. Έχω βράσει λίγες πατάτες, οπότε θα προσθέσω μέσα, πού είναι το λαδάκι μου, να το, λίγο ελαιόλαδο, αλάτι και πιπέρι. Ουσιαστικά δεν θέλω να κάνω έναν πουρέ τελείως λιωμένο. Θέλω ο πουρές μου να κρατάει λίγο, να έχει κομμάτια, chunks όπως λέμε, για να έχω και την αίσθηση ότι τρώω αληθινή πατάτα. Ρίχνω και το πιπεράκι μου και λίγο θυμαράκι. Δεν θα κάνει κακό στον πουρέ μας. Ίσα-ίσα θα δώσει έτσι ένα ωραίο άρωμα. Νομίζω πως το παράκανα, είναι πολύ λίγο. Όταν λέω λίγο, λίγο ακόμα. Καταλαβαίνετε. Οπότε λίγο ακόμα από εδώ. Εδώ. Και όσο είναι ακόμα ζεστές οι πατάτες, θα πατήσω καλά για να τις διαλύσω και να κάνω έναν γρήγορο πουρέ. Πολύ εύκολα, πολύ γρήγορα. Εμένα μου αρέσει στον πουρέ αυτόν τον ελληνικό να βάζω λίγο λαδάκι παραπάνω. Ξέρω ότι σας φαίνεται πολύ, αλλά μου αρέσει το λάδι σε αυτή τη συνταγή. Είναι ο πρωταγωνιστής. Μου θυμίζει λίγο τον τρόπο που κάνει σκορδαλιά η γιαγιά μου. Οπότε βάζει αρκετό λάδι και ο πουρές μας είναι έτοιμος. Και να αλλάξω ένα μπολάκι, να μην τον αφήσω εκεί πέρα για να φαίνεται έτσι πιο ωραίος, πιο ρουστικ. Εδώ. Θα αδειάσω τον πουρέ μου εδώ. Κοιτάξτε τι ωραίος που είναι.
Ωραίος πουρές. Και από πάνω τι θα ρίξω ακόμα. Λίγο ακόμα λαδάκι. Φανταστικό. Τώρα, αφήνω αυτό στην άκρη. Το καρύδι μου πρέπει να έχει πάρει ωραίο χρώμα. Κοιτάξτε. Τα καρύδια μου είναι έτοιμα. Τα βγάζω από τη φωτιά. Και θέλω να τα χτυπήσω στο μούλτι. Καλό θα ήταν, βέβαια, αν μπορούμε να τα αφήσουμε λίγο να κρυώσουν. Να μην τα χτυπήσουμε όσο είναι ακόμα ζεστά. Αλλά εντάξει, πάμε real time. Καταλαβαίνετε ότι εδώ πέρα δεν παίζουμε. Και άμα καταφέρω να τα ρίξω όλα μέσα από το τηγάνι. Εντάξει. Καλά τα πήγα. Θα μπορούσα να τα πάω και χειρότερα. Οπότε να βάλω και αυτά μέσα. Και τι άλλο θα βάλω εδώ. Τη φρυγανιά. Η φρυγανιά μαζί με το καρύδι θα δέσουν τέλεια το φαγητό μας. Ουσιαστικά αυτό είναι και το υλικό που θα κάνει τη σάλτσα μας σπιχτή και πάρα πολύ γεμάτη σε γεύση. Χτυπάμε καλά. Αυτό ήταν. Και τώρα, πολύ απλά, βγάζουμε την κατσαρόλα μας από τη φωτιά. Ουχου! Είναι φανταστικό. Και... οπότε ρίχνω τη φρυγανιά μαζί με το καρύδι. Ανακατεύω λίγο. Και μόλις ανακατέψω λίγο, αρχίζει να πείζει η σάλτσα, το βλέπουμε. Αλλά όλο αυτό πρέπει να πάρει πραγματικό σώμα, οπότε τι κάνουμε. Θα αναγυρνάμε για ένα λεπτάκι πίσω στη φωτιά να μπορέσουν να δέσουν ακόμα περισσότερο. Θέλει χαμηλή φωτιά γιατί έχει πήξει πολύ η σάλτσα. Το βλέπετε. Έχετε ξαναδεί κάτι παρόμοιο, έχεις ξαναδεί. Είναι φανταστική συνταγή. Και όση ώρα παίρνει αυτό μία βράση, να ψιλοκόψω λίγο το μαϊντανό μου. Εδώ. Και το φαγητό μας είναι έτοιμο. Βγάζουμε τη φωτιά, τη σβήνουμε. Αναγία μου. Και ήρθε η ώρα να σερβίρουμε. Κοιτάξτε εδώ. Καταπληκτικό σπουρές με ελαιόλαδο. Καταπληκτικό λαγωτό με καρύδι και σκόρδο. Θέλω ένα ωραίο πιατάκι. Εδώ. Και πάμε να βάλουμε μια ωραία ποσότητα από πουρέ. Δεν τη λυπόμαστε. Θέλουμε να καθίσει κάπου το κρέας μαζί με τη σάλτσα, γιατί όλη αυτή τη σάλτσα είναι αμαρτία να την έχουμε στην άκρη. Τέλεια. Βλέπετε σύσταση η σάλτσα. Είναι καρύδι. Η λίγη φρυγανιά που ρίξαμε μέσα. Θα βάλω άλλο ένα κομματάκι κρέας εδώ. Και άλλο ένα, γιατί θα φάω εγώ και μου αρέσει πολύ το κρέας. Και θα ρίξω λίγο μαϊντανό από πάνω. Λίγα καρυδάκια. Γιατί κάνουμε λαγωτό και τα καρύδια πρέπει να υπάρχουν πάνω. Εδώ. Λίγο ελαιόλαδο. Και λίγο πιπέρι. Βουάλα. Για όσους δεν το ξέρατε, αυτό ίσως και να είναι τα πιο νόστιμα κοκκινιστά που έχουμε στη χώρα μας. Για το λαγωτό. Κόβουμε το κρέας σε κομμάτια και το σοτάρουμε σε μία κατσαρόλα με ελαιόλαδο από όλες τις πλευρές μέχρι να πάρει χρώμα. Ρίχνουμε το σκόρδο, τον πελτέ ντομάτας και ανακατεύουμε. Τρίβουμε τις ντομάτες με τον τρίφτη και τις προσθέτουμε. Βάζουμε την κανέλα, το γαρίφαλο, το νερό, πιπέρι, αλάτι, κλείνουμε με το καπάκι και σιγοβράζουμε για 1 με 1,5 ώρα. Σοτάρουμε σε ένα τηγάνι τα καρύδια για 1 με 2 λεπτά. Έπειτα τα βάζουμε στο μπλέντερ, προσθέτουμε την φρυγανιά και χτυπάμε μέχρι να γίνουν σκόνη. Αφαιρούμε το μοσχαράκι από τη φωτιά, ρίχνουμε τη σκόνη από τα καρύδια και ανακατεύουμε. Μεταφέρουμε ξανά το φαγητό σε χαμηλή φωτιά και το αφήνουμε να πάρει μία βράση μέχρι να δέσει η σάλτσα. Βάζουμε σε ένα μπολ τις ζεστές βρασμένες πατάτες, προσθέτουμε το μισό ελαιόλαδο, αλάτι, πιπέρι, το θυμάρι και πιέζουμε με το ειδικό εργαλείο για πουρέ μέχρι να λιώσουν οι πατάτες και να γίνουν πουρές. Προσθέτουμε το υπόλοιπο ελαιόλαδο και ανακατεύουμε. Βάζουμε σε ένα πιάτο τον πουρέ, από πάνω προσθέτουμε το λαγωτό, ρίχνουμε μαϊντανό ψιλοκομμένο, λίγα καρύδια, ελαιόλαδο, πιπέρι και σερβίρουμε. Και θα δοκιμάσω λίγο κατευθείαν μέσα από την κατσαρόλα. Καίει, ζεματάει, αλλά είναι φανταστικό. Δεν υπάρχει. Αυτό πρέπει με το που βγει άχνηστο, κατευθείαν να το σερβίρεις και να το δοκιμάσουν όλοι. Δεν υπάρχει αυτό το φαγητό. Εν τω μεταξύ, με βάση τη θρεπτική αξία, είναι ένα καταπληκτικό γεύμα. Έχουμε άριστο υδατάνθρακα,
από το μπουρέ μας, έχουμε λιπαρά από το ελαιόλαδο, έχουμε πρωτεΐνη από το μοσχάρι και βέβαια έχουμε τα καρύδια. Τα καρύδια έχουν και λιπαρά και πρωτεΐνη, ολοκληρωμένο γεύμα και νομίζω εδώ πέρα κρύβεται και το μυστικό που λένε ότι οι Έλληνες ζουν πάρα πολλά χρόνια. Ζουν πολλά χρόνια γιατί ακόμα και όταν μαγειρεύουν κόκκινο κρέας, ξέρουν πώς να το μαγειρεύουν. Είναι μια συνταγή που πρέπει πραγματικά να τη φτιάξετε.